Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 17 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Μία από τις χειρότερες επιδόσεις σε επίπεδο ημερήσιας καταγραφής νέων κρουσμάτων καταγράφει η χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ανακοινώθηκαν σήμερα 359 κρούσματα και 9 θάνατοι. Εξ αυτών, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα, την περιφέρεια Ήπειρου, με συγχωρείτε, έχουμε 3 νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, καθώς και ένα κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Στο μεταξύ, λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στην Ιγουμενίτσα με τον εντοπισμό 4 ανήλικων προσφυγόπουλων, εκ των οποίων 2 είναι θετικά στον κορονοϊό, αναζητούν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα υπάρχει προβληματισμός για την αύξηση των κρουσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσίλισσαφ να τονίσει ότι απαιτείται γρήγορη κατήρηση των μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή στην κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ένα πραγματικό αλαλούμ επικρατεί από το απόγευμα της Τετάρτης στον νομό Θεσπρωτείας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, όταν βρέθηκαν θετικά 2 από 4 συνολικά ασυνόδευτα παιδιά που άγνωστοι εγκατέλειψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Πρόκειται για 4 αδέρφια από τη Συρία. Το μεγαλύτερο παιδί είναι 16 χρόνων και το μικρότερο μόλις 4. Τα παιδιά είχαν περάσει τα σύνορα από τον Εύρο και στην συνέχεια κατέληξαν στην Ιγουμενίτσα. Ο εντοπισμός των παιδιών να περιπλανώνται στην πόλη κινητοποίησε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας και τα παιδιά οδηγήθηκαν στην αστυνομία, ενώ υπήρξε και μέρημνα από πλευράς του Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Πιτούλη, ώστε να βρεθεί χώρος για τη φιλοξενία τους σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για την μεταφορά τους σε δομές. Στο ενδιάμεσο, όμως, τα παιδιά υποβλήθηκαν σε τεστ για ανίχνευση COVID-19. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι τα 2 εξ αυτών είναι θετικά στο ιό. Μάλιστα, 9 συνολικά αστυνομικοί που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας τέθηκαν σε πενθήμερη καραντίνα, καθώς είχαν έρθει σε επαφή με τα ασυνόδευτα ανήλικα, αφού είχαν αναλάβει την επιτήρησή τους κατά τις ημέρες που φιλοξενούνταν στο ξενοδοχείο της Ιγουμενίτσας. Μάλιστα, προχώρησε και η διαδικασία της απολύμανσης στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης αλλά και στο κατάλημα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα πραγματικό αλαλούμ με ευθύνη των υπηρεσιών του κέντρου. Και αυτό γιατί η λύση της μεταφοράς των ανηλίκων στο ξενοδοχείο καραντίνας αποκλείστηκε, καθώς καμία αρχή δεν μπορεί να αναλάβει την μέρημνα και την φροντίδα τους, ενώ επίσης κόνταψε και η άλλη λύση που βρέθηκε, η της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο αναφοράς της περιοχής. Μάλιστα, δεν έλειψαν και αυτοί που μιλούσαν ακόμη και για απέλασή τους από τη χώρα. Μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να ενσκύψουν ώστε να βρεθεί μια λύση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να παραμείνουν τα παιδιά σε καραντίνα, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να μεταφερθούν σε μία δομή. Στο μεταξύ, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις των ειδικών για την έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown. Η κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας παραμένει σταθερά κρίσιμη και δεν επιδέχεται εφησυχασμό. Τις τελευταίες 10 ημέρες βαδίζουμε στο πιο αρνητικό σενάριο, το να ξεπεράσουμε τα 2.000 κρούσματα την ημέρα, προειδοποιούν οι ειδικοί, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Εφησυχασμός που σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε σε περιοχές όπως η δική μας, όπου παρά την αύξηση των κρουσμάτων που έχει παρατηρηθεί από τις αρχές Αυγούστου, εξακολουθούμε ως περιφέρεια να είμαστε στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Μπορεί να θεωρούμαστε μια υγειονομικά ασφαλής περιοχή, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να συνεχίσουμε την ιδιότυπη κανονικότητα και να κερδίσουμε την ζωή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και καθηγητής παθολογίας Μωυσής Ελισσάφ. Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος ή να θεωρείται απρόσβλητος από την πανδημία. Είναι γεγονός ότι η περιοχή μας, η Ήπειρος, ο νομός μας, ο Δήμος μας τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από σε σύγκριση με το ότι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Θεωρούμαστε λοιπόν, εξακολουθούμε παρά τα κάποια κρούσματα του τελευταίου μήνα να είμαστε μια υγειονομικά ασφαλής περιοχή. Αυτό δεν επιτρέπει επανάπαυση και εφησυχασμό. Πρέπει να κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε και ακούσατε από όλους τους ομιλητές σήμερα και από μένα προσωπικά ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται με θρησκευτική ευλάβεια, με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, έτσι όπως και αυτά μεταβάλλονται, και αυτό είναι το δύσκολο, δεν είναι ότι είναι ένα υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο το μαθαίνεις να το λειτουργήσεις, είναι ότι
μεταβάλλονται και αναγκάζεσαι πάντοτε να αναπροσαρμόσεις όλες σου τις δραστηριότητες. Αποδεικνύουμε ότι και κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην πόλη έγινε ένα επιστημονικό συνέδριο με περισσότερους από 250 συνέδρους, που σημαίνει 500 περίπου άτομα στα Γιάννενα, με επιτυχία και με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Υπάρχει ένα μικρότερο συνέδριο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται το 14ο Run, που είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάλι τροποποιημένο, πάλι με τους κανόνες υγειονομικούς που πρέπει, ανοίγει το δρόμο ώστε προσεκτικά μπορούμε να συνεχίσουμε την ιδιότυπη κανονικότητα στην οποία ζούμε και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τη ζωή μας, διότι όλα τούτα τα πράγματα είναι κομμάτια, είναι τμήματα της ζωής μας. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Αυτό είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι αν τηρήσουμε σαν δημότες, αλλά και σαν πολίτες της χώρας, τους υγειονομικούς κανόνες, τα ολοένα και εντυνόμενα αυστηρότερα μέτρα, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου φαίνεται ότι και εντοπίζεται πια το πρόβλημα, καθώς και ο τουρισμός μειώνεται, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια ιδιότυπη κανονικότητα. Βέβαια, για να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, έστω και αν είναι διαφορετική, απαιτεί προσοχή από όλους μας και τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον αναπληρωτή καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστίκα. Κύριε Κωστίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Αρχίζουν και ζορίζουν ουσιαστικά, κύριε Κωστίκα. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, μία ακόμη από τις χειρότερες επιδόσεις σε επίπεδο νέων κρουσμάτων στην χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Και βέβαια με τους επιδημιολόγους να μιλάνε ακόμη και για 1.000 και για 2.000 κρούσματα ημερησίως, αν δεν λάβουμε μέτρα, αν δεν συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε. Πρέπει να υπάρχει τόσο έντονη ανησυχία, είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος, χωρίς σε καμιά περίπτωση να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, αλλά είναι ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κυρία Σταύρου, θα είμαι πάρα πολύ απλός σε αυτό που θα σας πω και χωρίς να κάνω ούτε τον επιδημιολόγο, ούτε να θέλω να κάνω προβλέψεις, ούτε να πω κάτι το οποίο δεν θα είναι ακριβές, γιατί πολύ απλά όλα αυτά είναι προβλέψεις. Θα πω ότι το πρόβλημα είναι ήδη εδώ, δεν μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για κάτι το οποίο το ζούμε ήδη. Το σωτηρία που είναι, ξέρετε, εμείς είμαστε πνευμονολόγοι, εγώ εκπαιδεύτηκα στο σωτηρία, που οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας πνευμονολόγους έχουν εκπαιδευτεί στο σωτηρία. Αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σιγά σιγά σε νοσοκομείο νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό. Και ουσιαστικά το γεγονός ότι κάνουν κάθε μέρα μερικές δεκάδες εισαγωγών με ασθενείς με κορονοϊό, που φανταστείτε ότι αυτοί είναι βαρέως πάσχοντες, γι' αυτό μένουν στο νοσοκομείο, νομίζω ότι μας τα λέει όλα. Επίσης το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε μονοψήφιο αριθμό διασωληνωμένων και τώρα κοντεύουμε τους 70, νομίζω ότι και αυτό τα λέει όλα, γιατί και εκεί οι εφεδρείες μας τελειώνουν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα έχουμε 1.000 ή 2.000 κρούσματα. Το πρόβλημα είναι αν θα έχουμε πολλά σοβαρά κρούσματα, και όταν έχουμε πολλά κρούσματα, μαθηματικά ένα μέρος από αυτά θα είναι σοβαρά κρούσματα και θα απασχολήσουν και τα νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και για κάτι τέτοιο δεν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε καλύτερα από παλιότερα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Κύριε Κωστίκα, η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και κυρίως στα τέλη του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, που άρχισε πάλι να υπάρχει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, μιλούσαμε για νεαρότερες ηλικίες. Είχε μειωθεί πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με COVID. Τώρα τα πράγματα αρχίζουν και αντιστρέφονται και πάλι. Δηλαδή, αρχίζουμε να έχουμε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών και κυρίως αυτό που είπατε κι εσείς νωρίτερα. Δηλαδή, πάσχοντες, σοβαρά πάσχοντες, οι οποίοι χρήζουν νοσηλεία
κυρία σε ένα νοσοκομείο, αλλά και διασωλήνωσης, και δεν είναι οι ασθενείς αυτής της ηλικιακής ομάδας που θα μπορούσαν πιο ανώδυνα να περάσουν τον ιό όντας στο σπίτι τους. Κύριε Σταύρου, αυτό το οποίο λέμε και το οποίο θα συνεχίσουμε να λέμε είναι ότι πιθανότητα ο κορονοϊός στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχει αλλάξει. Κάποιοι έλπιζαν ότι θα γίνει λιγότερο ισχυρός ή ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποιες μεταλλάξεις που ανιχνεύτηκαν και φάνηκε να σχετίζονται με λιγότερη λοιμογονοδράση, ότι αυτό θα ήταν το μέλλον μας. Αυτό το οποίο υποστηρίζαμε και το οποίο ήταν το απολύτως λογικό είναι ότι απλά φυλάχθηκαν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, μας βοήθησε ο καλός καιρός και είχαμε ανοιχτούς χώρους στους οποίους μαζευόμασταν, συναντούσαμε τους φίλους μας. Τώρα, όσο ο καιρός χαλάει και όσο γυρίζουμε από τις διακοπές στα μεγάλα αστικά κέντρα, η Αθήνα αυτό ζει ακριβώς. Και από εκεί και μετά, όσο οι νεότεροι συναντάμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, όλους αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, από εκεί και μετά θα έχουμε και βαρύτερα περιστατικά. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και θανάτους και στην Ελλάδα, ακόμα και σε νέους ανθρώπους. Έχουμε και διασωληνωμένους ανθρώπους σε ηλικίες κάτω των 50, κάτω των 40. Είναι κάτι το οποίο είναι δίπλα μας. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας, ότι ο κορονοϊός, ναι, δεν θα προσβάλλει πολύ βαριά τους νεότερους από εμάς, αλλά το ποσοστό δεν είναι μηδέν των βαρέως πασχόντων σε καμία ηλικία. Απλά στις πολύ νεαρές ηλικίες είναι πάρα πολύ μικρό. Και στις ηλικίες μετά τα 40 γίνεται μεγαλύτερο, και φυσικά μετά τα 65 είναι καταστροφικό. Αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί φανταστείτε ότι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας πλέον, και θα πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας στις επόμενες κινήσεις μας όλοι. Κύριε Κωστίκα, ουσιαστικά τα νούμερα που ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, μιλάμε, πρέπει να επιστρέφουμε 2 εβδομάδες πίσω ουσιαστικά προς τα τέλη Αυγούστου, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, δηλαδή η επιστροφή του κόσμου από τις διακοπές ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπαμε πάντα, και πάλι δεν θα κάνω τον επιδημιολόγο, είναι ότι το αποτέλεσμα είναι 7 με 14 μέρες πίσω. Οπότε ναι, έχει να κάνει με τις επαφές τις οποίες είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Και γι' αυτό το λόγο και οι πιο ειδικοί από εμάς λένε ότι θα πρέπει να λάβουμε τώρα τα μέτρα, θα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε τώρα και να δούμε τι πρέπει να γίνει σε επόμενες 10 με 14 μέρες. Για να το αν θα λάβουν περισσότερα μέτρα, είδατε, ακούγεται τις δηλώσεις των ειδικών της ομάδας που συμβουλεύει, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Υγείας και την υπόλοιπη κυβερνητική ομάδα. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ θα πω ότι είναι η ώρα της ευθύνης όλων μας και θα πρέπει όλοι μας να αναστρέψουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί θυμάμαι, κύριε Κωστίκα, επειδή αναφέρεστε έτσι και στα νέα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, θυμάμαι σε μία από τις συζητήσεις μας έτσι στο τέλος της πρώτης φάσης της πανδημίας, που συζητούσαμε και λέγαμε ότι δεν χωράει ένα δεύτερο lockdown η χώρα. Είναι όμως, φαίνεται να επανέρχεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο τραπέζι, ακριβώς γιατί φαίνεται μία αυξητική πορεία σε ό,τι αφορά τα περιστατικά. Άρα δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να υποχρεωθεί ουσιαστικά να προχωρήσει πάλι σε ένα γενικευμένο lockdown, ακριβώς για να μπορέσουμε να ανακόψουμε και πάλι την εξάπλωση του ιού, όπως τα καταφέραμε στην πρώτη φάση. Κυρία Σταύρου, θα πω ότι απεύχομαι το να γίνει ένα lockdown, γιατί πρέπει να δουλέψουν όλοι οι άνθρωποι, θα πρέπει να δουλέψουν τα μαγαζιά δίπλα μας, θα πρέπει να δουλέψουν όλοι και να μην έχουμε μόνο σούπερ μάρκετ, καταστήματα εστίασης κλπ. Είναι απολύτως σημαντικό για όλους μας το να έχουμε να λειτουργήσουμε σε κάποιες συνθήκες στοιχειώδους κανονικότητας. Άρα θα πω μόνο ότι το απεύχομαι το lockdown. Από εκεί μετά δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Είναι ευθύνη όλων μας. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άρνηση μάσκας, ότι δεν υπάρχει άρνηση σοβαρότητας σε αυτή τη φάση, και ότι θα πρέπει όλοι να προστατέψουμε ο ένας τον άλλον. Και όποιος θέλει να είναι αρνητής της μάσκας, το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι τη μάσκα θα τη βάλει πρώτα για τον εαυτό του και μετά για όλους τους υπόλοιπους, διότι μπορεί να αισθάνεται ότι είναι νέος και δυνατός, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο ξέρουμε από όλο τον πλανήτη είναι ότι και επαγγελματίες υγείας και νέοι άνθρωποι κινδύνευσαν και πολλοί από αυτούς κατέληξαν από τον κορονοϊό, και θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα για τη χρήση της μάσκας, γιατί είπατε λίγο νωρίτερα ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι είδαμε τις τελευταίες ημέρες, κυρίως με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων, αυτό το κίνημα ουσιαστικά που έχει προκληθεί κατά της χρήσης της μάσκας, ακόμη και από τους μαθητές μέσα στις σχολικές μονάδες. Είδαμε γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να μπουν σε ένα σχολείο φορώντας τη μάσκα, γιατί δεν ήθελαν να φορέσουν τα παιδιά την μάσκα. Είδαμε γονείς ακόμη και να χειροδικούν, αν θέλετε, εις βάρος εκπαιδευτικών. Σίγουρα είναι
μεμονωμένα αυτά τα ακραία περιστατικά, δεν πάβει όμως να προκαλεί έναν προβληματισμό, αν θέλετε, όλη αυτή η λογική πλέον. Κυρία Σταύρο, θα είμαι απολύτως σαφής στο αν κινδυνεύει κανένας από τη μάσκα. Κανένα παιδί, και αυτές είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Ελληνικής, κανένα παιδί άνω των 2 ετών δεν κινδυνεύει από τη μάσκα. Κανένας ενήλικος δεν κινδυνεύει από τη μάσκα. Δεν αποτελεί καμία μορφή φήμωσης, αποτελεί μόνο ένα μέτρο με το οποίο πρακτικά το μόνο μέτρο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, να σταματήσουμε τη μετάδοση του ιού, ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει μαθηματικά τους επόμενους μήνες. Είναι το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να αλλάξει την πορεία αυτής της διαδικασίας. Μαζί με τα υπόλοιπα, μαζί με τις αποστάσεις, μαζί με τον καλό αερισμό των χώρων, μαζί με την υγιεινή των χεριών. Αλλά να σας πω κάτι. Ό,τι και να κάνουμε από τα προηγούμενα, εάν έρθουμε σε επαφή, σε κλειστό χώρο, μεταξύ μας, και ένας από όλους τους 5-10 ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένα δωμάτιο νοσεί αυτή τη στιγμή υποκλινικά ή ολιγοσυμπτωματικά, να το πω έτσι, τότε θα κολλήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα η μάσκα είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Θα πω και κάτι άλλο, γιατί πάρα πολλές φορές οι συνάδελφοί μας, κυρίως πνευμονολόγοι, έχουν έρθει σε δύσκολη θέση, γιατί κάπου στην όλη διαδικασία λέμε ότι εξαιρούνται αυτοί που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι ασθενείς με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, καλό θα ήταν σε αυτό το διάστημα να μην εκτίθενται σε εξωτερικούς χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να βρεθούν σε συγχρονισμό. Γιατί όντως κάποιοι με πολύ σοβαρή αναπνευστική νόσο όμως, κυρίως αυτοί οι οποίοι χρειάζεται να πάρουν οξυγόνο ή οι οποίοι έχουν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, ναι, μπορεί να μην μπορέσουν να μεχθούν πολύ καλά τη μάσκα γιατί είναι οριακοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βγαίνουν και να συγχρονίζονται. Αυτοί είναι πιθανώς οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα και πάρα πολλές άλλες ελάχιστες εξαιρέσεις. Να πω και ένα τελευταίο για τα παιδιά. Τα παιδιά, καλώς ή κακώς, μαθαίνουν πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Μάθαμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά. Είδαμε ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Εάν τους δώσουμε το παράδειγμα, τα παιδιά θα φορέσουν τη μάσκα, τη φορέσουν σωστά και δεν θα κάνουν και βλακίες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε εμείς οι καθρέφτες αυτού που πρέπει να δουν τα παιδιά, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι οι αρνητές των εμβολίων είχαν ένα μικρό δικαίωμα στο να αρνούνται τα εμβόλια, έτσι ώστε να συνεχίσουν να διαδίδονται νοσήματα τα οποία είχαμε εξαλείψει από τον πλανήτη. Όπως είναι ο τέτανος, όπως είναι η διφθερίδα, όπως είναι η ευλογιά, όπως είναι ο κοκκίτης. Και θα σας πω και ένα τελευταίο έτσι ενδιαφέρον. Ο κοκκίτης τα τελευταία χρόνια, ενώ θα έπρεπε να έχει εξαλειφθεί, εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο. Και στο δυτικό κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, σε πολλές μεγάλες χώρες. Γιατί δεν εμβολιαζόμαστε? Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι τα δικαιώματά μας θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το σημείο που δεν παραβιάζουμε τα δικαιώματα του διπλανού μας. Άρα η μάσκα αυτή τη στιγμή, το ημίχρηση μάσκας για μένα, και σας το λέω αυτό επιστημονικά, δεν είναι καμία ακραία θέση. Η ημίχρηση μάσκας δεν είναι δικαίωμα σε αυτή την περίοδο. Είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων του συνανθρώπου μας. Και μιλάμε για την υφασμάτινη μάσκα, κύριε Κωστίκα, έτσι να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί ακόμη και σήμερα έτσι κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι φοράνε τις προσωπίδες ουσιαστικά. Σίγουρα το πρώτο χρονικό διάστημα υπήρξε και μία μεγάλη, αν θέλετε, και σε επίπεδο εθελοντικό παραγωγή προσωπίδων, θεωρώντας ότι μπορεί να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα ενός εργαζόμενου που για πολλές ώρες θα πρέπει να φοράει τη μάσκα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ενδεδειγμένη λύση η συγκεκριμένη. Όχι, οι προσωπίδες, και πρέπει να είμαστε σαφείς. Εμείς δεχτήκαμε δωρεές στο νοσοκομείο από ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν εν μέσω κορονοϊού και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο στην Άρτα, και δεχτήκαμε δωρεές από αυτούς για ποιο λόγο. Γιατί όταν φοράμε μία μάσκα χειρουργική στο νοσοκομείο ή και μία μάσκα αυξημένης προστασίας όταν φροντίζουμε τους ασθενείς με κορονοϊό, με την προσωπίδα ή με ειδικά γυαλιά, προστατεύουμε και τους οφθαλμούς, προστατεύουμε και τα μάτια μας. Μόνο αυτή τη σημασία έχει η προσωπίδα. Το να μην δεχτείς ένα αεροζόλ στο πρόσωπο το οποίο θα πάει στα μάτια σου. Άρα, χωρίς μάσκα, η προσωπίδα δεν αποτελεί προστασία. Και θα παρακαλέσω και όλους τους επαγγελματίες να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά. Η μάσκα, η υφασμάτινη ή η ιατρική, αυτή που λέμε η χειρουργική εναλλακτικά, είναι αυτή η οποία είναι η ενδεδειγμένη για αυτή την προστασία που μπορούμε να έχουμε από τα σταγονίδια ο ένας του άλλου.
Κύριε Κωστίκα, θα χρειαστεί, θεωρείτε, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο κόσμος για την αναγκαιότητα να εμβολιαστεί, όταν με το καλό θα έχουμε πλέον σε διάθεση τα εμβόλια για τον κορονοϊό? Κυρία Σταύρου, πολύ απλή απάντηση, γιατί έγινε και πάρα πολύ φασαρία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα social media κλπ. Το εμβόλιο της Οξφόρδης, το οποίο το παρακολουθούμε γιατί ίσως μας ενδιαφέρει εμάς λίγο παραπάνω, ίσως είμαστε πιο κοντά στο να αποκτήσουμε αυτό, είχε κλινικές δοκιμές οι οποίες διακόπηκαν. Και οι οποίες διακόπηκαν για λόγους ασφάλειας, διότι ένας ασθενής ή μία ασθενής, εν πάση περιπτώσει, εμφάνιζε μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή το εμβόλιο. Γιατί προσέξτε, στα φάρμακα αξιολογούμε εξίσου την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Στο εμβόλιο, επειδή θα πρέπει να γίνει σε υγιείς, αξιολογούμε την ασφάλεια ακόμα περισσότερο από την αποτελεσματικότητα. Δεν πρόκειται λοιπόν να προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε ανθρώπους με κάτι το οποίο θα είναι επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να παρακολουθήσουμε από κοντά τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών που ελπίζουμε ότι θα τα έχουμε της φάσης 3 που έχετε ακούσει να λέμε, της τελικής φάσης πριν την έγκριση. Ελπίζουμε να τα έχουμε προς τα τέλη Οκτωβρίου και εκεί θα είμαστε σε θέση να πούμε πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο ή πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια, γιατί παράγονται αυτή, ή μάλλον αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή οριακά οριακά μη διψήφιος αριθμός. Είναι 8-9 τα εμβόλια που έχουν προχωρήσει. Οπότε, την ώρα που θα έχουμε τα αποτελέσματα της ασφάλειας, με μια αξιοπρεπή αποτελεσματικότητα, και προσέχω τον όρο αξιοπρεπή, γιατί δεν θα έχουμε θεαματική αποτελεσματικότητα από ό,τι φαίνεται στα εμβόλια προστασία της τάξης του 90-95%. Αν δούμε λοιπόν μια αξιοπρεπή προστασία, κυρίως με ασφάλεια, τότε θα πρέπει να πούμε όλοι ο ένας τον άλλο να κάνουμε τα εμβόλια. Και σας λέω ευθέως ότι όταν θα υπάρξουν αυτά τα δεδομένα, εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα κάνει εμβόλιο. Και αν θέλετε, το κάνουμε και μαζί μπροστά στην κάμερα. Αστειεύομαι τώρα γι' αυτό, δεν θα κάνουμε εμβόλιο μπροστά στην κάμερα. Απλά το λέω χαρακτηριστικά ότι εμείς οι επαγγελματίες υγείας θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, για να μείνουμε και εμείς θωρακισμένοι και για έναν επιπλέον λόγο. Για να μην κινδυνεύουν από εμάς οι ασθενείς μας. Γιατί δεν είπε κανένας ότι και εμείς δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε και μετά να μεταδώσουμε τον ιό στους ασθενείς μας. Άρα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ένα μέρος από αυτά είναι το εμβόλιο. Σε επίπεδο πανεπιστημιακού νοσοκομείου, είμαστε καθόλου έτοιμοι, όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, με τις όποιες αδυναμίες μπορεί να υπάρχουν και τις γνωστές ελλείψεις σε ανθρώπινο κυρίως δυναμικό, κύριε Κωστίκα, ώστε να ανταποκριθούμε μέχρι στιγμής ως περιοχή, έτσι παρά το γεγονός ότι είχαμε τον τελευταίο ένα μήνα μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, παρόλα αυτά εξακολουθούμε ως περιφέρεια να είμαστε στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, χωρίς αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση να σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι ως περιοχή να ανταποκριθούμε σε κάτι ομιγέννητο μεγαλύτερο? Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Το λέμε με σχετική περηφάνεια στους φίλους μας από άλλες περιοχές, στους Αθηναίους, στους Θεσσαλονικείς, ότι εμείς πηγαίνουμε καλά γιατί εδώ ο κόσμος είναι σοβαρός. Δεν συμβαίνει για κανέναν άλλο λόγο. Οπότε η πρώτη κουβέντα που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ ευχαριστώ τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, οι οποίοι συμπεριφέρονται με σοβαρότητα. Γιατί και στα κρούσματα τα οποία είχαμε, οι άνθρωποι απομονώθηκαν, μείνανε στα σπίτια τους, λάβανε τα μέτρα τους σωστά. Είχαμε μία μικρή συρροή κρούσματων εδώ στη γειτονιά μας και εκείνοι οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ σωστά. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να έρθουν τα χειρότερα. Τώρα, να πω κάτι το οποίο είναι σαφές. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι είμαστε πολύ καλύτερα στο νοσοκομείο από ό,τι ήμασταν, για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Έχουμε πολύ περισσότερες κλίνες μονάδων λοιμωδών νοσημάτων. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων δεν έχει ανοίξει. Έχουμε μόνο τη μία ανοιχτή. Θεωρητικά μπορούμε να αναπτύξουμε και μία τρίτη. Βεβαίως, εις βάρος της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και έχουμε περισσότερα θεωρητικά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Από την άλλη μεριά, δεν έχουμε τους γιατρούς που θα πρέπει να έχουμε, ειδικά στον χώρο της εντατικής θεραπείας, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, διότι δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε εξοπλισμό, αλλά δεν έχουμε γιατρούς. Μας λείπουν και μερικοί νοσηλευτές. Δεν μας λείπουν τόσο πολλοί νοσηλευτές τώρα τελευταία, πάμε καλύτερα, αλλά γιατρούς σίγουρα δεν έχουμε και η μονάδα μας χρειάζεται ενίσχυση. Οπότε αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά
Γιατί, και μάλιστα να σας πω και κάτι, με τα ημίμετρα, με κάποιες τετράμινες συμβάσεις, με κάποιες συμβάσεις οι οποίες είναι βραχίας διάρκειας, δεν πρόκειται να έρθουν γιατροί, ειδικά στην επαρχία. Αυτά είναι πιο εύκολα στο κέντρο της, στην Αθήνα για παράδειγμα. Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας να εξοπλιστούμε με πιο μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και χρόνια στον χώρο της υγείας, κύριε Κωστίκα, επιτρέψτε μου να πω. Έτσι, η κάλυψη των μόνιμων, με μονίμους, των κενών θέσεων που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Να υποθέσω ότι ο κορονοϊός θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνεδρίου που ξεκινά από αύριο στην πόλη μας, με περιορισμένη συμμετοχή πνευμονολόγων και οι περισσότεροι διαδικτυακά λόγω των συνθήκων. Λοιπόν, μου δίνετε μια καλή πάσα για να πω ότι είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι που δεν φέρνουμε περισσότερους από 350 γιατρούς στα Γιάννενα με όλα τα ωφέλη για την πόλη και με όλη τη σημειολογία που θα είχε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ήμασταν υποχρεωμένοι και να τηρήσουμε τις οδηγίες πολιτείας να μείνουμε σε λιγότερους από 50 συνέδρους. Στην πραγματικότητα θα έχουμε περί τους 30-35 ανθρώπους διαζώσεις εδώ, όχι περισσότεροι. Όλοι είναι προεδρία και ομιλητές και κάποιοι λίγοι συνάδελφοι εδώ, πνευμονολόγοι από την περιοχή, θα παρακολουθήσουν διαζώσεις. Το καλό από την άλλη μεριά είναι ότι έχουμε πάνω από 500 συνέδρους διαδικτυακά αυτή τη στιγμή ήδη εγγεγραμμένους και τα νούμερα αυξάνονται. Δώσαμε και δωρεάν εγγραφές στους φοιτητές μας και αν μας ακούει κανένας, αν δεν έχει βρει τον τρόπο να γραφτεί δωρεάν, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς και να το παρακολουθήσει διαδικτυακά. Αντιμετωπίζουμε ένα συνέδριο με πάρα πολύ σοβαρότητα και μάλιστα το κάνουμε έτσι και λίγο σφιγμένοι, γιατί όλοι οι πνευμονολόγοι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμαστε, γιατί πρόκειται για μια λίμωξη του αναπνευστικού. Να πω το εξής. Επειδή αποφασίσαμε ότι όλοι ασχολούνται με τον COVID, εμείς δεν θα κάνουμε μόνο COVID. Όχι, θα ασχοληθούμε προς τα. Αποκλείεται να μην ασχολούσασταν. Το συνέδριο λέγεται What is new in respiratory medicine. Θα έχουμε 20 ξένους ομιλητές διαδικτυακά. Θα έχουμε καμιά 25 ακόμα Έλληνες, άλλους 30 σε θέσεις προεδρίων και σχολιαστών. Όλοι οι περισσότεροι είναι διαδικτυακά. Όπως σας είπα, λιγότεροι από 30 θα είμαστε εδώ γύρω. Και νομίζω ότι θα προσφέρουμε στους φίλους μας πνευμονολόγους, στους ειδικευόμενους και στους φοιτητές μας μια εκπαιδευτική εμπειρία η οποία θα είναι διαφορετική. Γιατί δεν κάνουμε απλά ένα live streaming που συνήθως έχει, τώρα τελευταία συνηθίζουμε να κάνουμε, δηλαδή μία κάμερα γράφει τον ομιλητή, άλλη μία τις διαφάνειες. Κάνουμε κάτι το οποίο μάλλον είναι λίγο περισσότερο διαδραστικό και εκμεταλλευόμαστε λίγο παραπάνω την καινούργια τεχνολογία. Οπότε βλέπουμε την επόμενη μέρα χωρίς να το θέλουμε, αν θέλετε. Δηλαδή, κανονικά θέλαμε να φέρουμε κόσμο στα Γιάννενα, αλλά βλέπουμε την επόμενη μέρα για το πώς θα κάνουμε τα συνέδρια το επόμενο διάστημα. Και αυτό αισιόδοξα, αν θέλετε, γιατί νομίζω ότι τελικά θα βρούμε λύσεις και τελικά θα πάμε παρακάτω. Απλά δεν θα είμαστε όπως πριν τον κορονοϊό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Εκτός από τον κορονοϊό μου, λοιπόν, που σίγουρα θα απασχολήσει, ποια θέματα θα ξεχωρίζετε από αυτή τη θεματολογία του συνεδρίου, κύριε Κωστίκα, που με άλλες προοπτικές ξεκίνησε ο προγραμματισμός του και η προετοιμασία του και αλλιώς καταλήγει. Και νομίζω ότι και σωστά κάνετε, γιατί εσείς είστε που θα πρέπει να δώσετε και το παράδειγμα, αν θέλετε. Εσείς οι γιατροί δεν μπορείτε να λέτε ότι προσέξτε, αποφύγετε τον συνωστισμό και να κάνετε κάτι αντίθετο. Όχι, και θα κοιτάξτε, τα θέματα καλύπτουν όλη την κλινική πνευμονολογία. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε αυτό που λέμε clinical year in review, δηλαδή κάνουμε μια ετήσια κλινική ανασκόπηση παρουσιάζοντας τις πιο καινούργιες δημοσιεύσεις σχεδόν σε ολόκληρη την πνευμονολογία. Άρα έχουμε άσθημα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, λοιμώξεις του αναπνευστικού εκτός του COVID, επεμβατική πνευμονολογία, βροχοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά. Έχουμε και καρκίνο του πνεύμου, αν θέλετε. Έχουμε όλο το φάσμα της πνευμονολογίας από μερικούς από τους πιο ειδικούς ανθρώπους στη χώρα και μερικούς από τους πιο ειδικούς ανθρώπους στον πλανήτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε Αμερικανούς, Αυστραλούς, Ευρωπαίους. Mm-hmm. Όλοι αυτοί θα παρελάσουν, αν θέλετε, από τις οθόνες μας. Είναι ο καινούργιος θαυμαστός κόσμος των συνεδρίων του 2020. Και ελπίζουμε σύντομα έτσι να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα, κύριε Κωστίκα. Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, θα μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, όπως τα προηγούμενα χρόνια μάθαμε να ζούμε και με άλλους ιούς, όπως και με την γρήπη. Έτσι, είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που ήρθε απρόσμενα και με πολύ μεγάλη ένταση. Νομίζω όμως, για να κλείσουμε
όπως ξεκινήσαμε, αν τηρούμε αυτά που πρέπει να τηρούμε, τα τρία βασικά πράγματα, τους τρεις βασικούς κανόνες, μπορούμε όλοι, από τη δική μας πλευρά ο καθένας, έτσι, να συμβάλλουμε για να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης, όπως λέγαμε στην πρώτη φάση. Θα σας βάλω και ένα τέταρτο κανόνα, εκτός από τις μάσκες, τις αποστάσεις και την υγιεινή των χεριών, πολύ καλός αερισμός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στους χώρους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα, δεν πέφτουν πολύ χαμηλά οι θερμοκρασίες, ακόμα και το χειμώνα, να αερίζουμε καλά τα σπίτια μας. Αυτό που δεν σας ρώτησα και θέλω να κλείσουμε με αυτό ως τελευταίο. Κύριε Κωστίκα, φοβόσαστε ότι με την λειτουργία των σχολείων θα έχουμε μια μεγαλύτερη ενδεχομένως αύξηση των κρουσμάτων? Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά μας θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα, οι γονείς εμείς θα συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Σίγουρα τα σχολεία είναι χώρο συγχρονισμού. Έχουμε μεγάλη πιθανότητα να αυξηθούν τα κρούσματα. Παρά τα αυτά, εάν φερθούμε όλοι υπεύθυνα, μάλλον θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Και το μάλλον το λέμε με πάρα πολύ προσοχή, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ιού που τον κάνει διαφορετικό από τη γρήπη και από όλους τους άλλους σοβαρούς ιούς, τους οποίους έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι η πάρα πολύ μεγάλη μεταδοτικότητά του και το πολύ μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικών ή ολιγοσυμπτωματικών. Που σημαίνει ότι όλοι μας, και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε άλλος, θεωρητικά θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μεταδίδουμε, χωρίς να έχουμε κάνει καμία αμαρτία, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα κακό. Άρα δεν θα μας φταίνε τα σχολεία, δεν θα μας φταίει, θα μας φταίει περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωστίκα, να ευχηθώ καλή δύναμη διαμέσω εσάς σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς για την Ήπειρο και όχι μόνο. Έτσι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να πάνε όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να ευχηθώ και καλή δύναμη και στους συναδέλφους σας, στους ιδιώτες πνευμονολόγους, που και αυτοί μπορεί να σηκώσουν ένα σημαντικό βάρος, αν θέλετε, και έχουν σηκώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και αν θέλετε μπορεί να είναι και αυτοί που θα ανακόψουν και μια μεγαλύτερη ροή ασθενών προς το νοσοκομείο. Να αποφύγουμε δηλαδή αυτή τη μεγάλη συρροή κόσμου προς τα νοσοκομεία και στα νοσοκομεία να φτάνουν πραγματικά αυτοί που χρήζουν ανάγκης για νοσηλείας ή όχι μόνο. Σαφέστατα, και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Και τους ευχαριστούμε πολύ, και όχι μόνο και τους πνευμονολόγους, αλλά όλους τους ανθρώπους, τους συναδέλφους που ασχολούνται με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και φυσικά θα συνεχίσω να ευχαριστώ πάντοτε τους συναδέλφους πνευμονολόγους, τους ιδιώτες, γιατί η συμβολή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και στη δική μας δουλειά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωστίκα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο συνέδριο. Έτσι, να κυλήσουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό σας βράδυ. Διαδικτυακά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τρόπους για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες για χρηματοδότηση. Αναζητούν οι φορείς της αγοράς αλλά και της αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια Ηπείρου απευθύνει σχετική πρόκληση μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ απευθείας χρηματοδότηση ζητά το επιμελητήριο σε μεταξύ τους αλληλογραφία. Από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών προετοιμάζει μια δεύτερη δέσμη μέτρων για να συμβάλλει όσο μπορεί στην αντιμετώπιση της κρίσης. Την άμεση και απευθείας χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια ζητάμε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου, καθώς η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μοιάζει με το μοναδικό αντίδοτο απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Την πρόταση αυτή είχε επαναλάβει ο κύριος Δημητρίου σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί με τον Περιφερειάρχη και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, για να λάβει την απάντηση ότι δεν ήταν εφικτό να συμβεί όπως αναφέρεται στην επιστολή του. Παραθέτει παράλληλα πως είναι κάτι που συνέβη όμως από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιζικώστα, ο οποίος με την έγκριση αρχικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια των αρμόδιων Υπουργείων κατάφερε να δεσμεύσει 150 εκατομμύρια ευρώ άμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της του. Μάλιστα, ο κύριος Δημητρίου καλεί τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει σε ενέργειες που θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο να γίνει και στην Ήπειρο, σημειώνοντας πως ανάλογα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πράξει το σύνολο των περιφερειών.
Το Επιμελητήριο καλεί την Περιφέρεια να προχωρήσει στην απαραίτητη υπογραφή σύμβασης με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων για να εξασφαλιστεί στις τοπικές επιχειρήσεις η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΦΑΠΑΕ και να μην είμαστε η μοναδική περιφέρεια της χώρας που θα μείνει εκτός χρηματοδότησης και άμεσης ρευστότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Δημητρίου αφήνει και εχμές για την απορρόφηση κάποιων προγραμμάτων, κλείνοντας την επιστολή του. Είμαι βέβαιος πως η αγωνία σας το προηγούμενο διάστημα ήταν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, τα προγράμματα κρίνονται από τις απορροφήσεις και κάποια εξ αυτών κρίθηκαν ήδη αρνητικής απορρόφησης, σημειώνει. Άμεση ήταν η απάντηση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη στην επιστολή του κ. Δημητρίου, με την Περιφερειακή Αρχή να επιμένει επί της ουσίας πως δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης και για τον λόγο αυτό κάνει γνωστές τις παρεμβάσεις της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια προτείνει την έκδοση αντίστοιχης πρόσκλησης με αυτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, που θα αφορά το σύνολο της χώρας με περιφερειακή κατανομή. Όπως σημειώνεται, αναμένεται η απάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης σημειώνει τη συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω του ΠΕΠ στην αντιμετώπιση των συνοπειών της πανδημίας και την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων. Από το ΠΕΠ Ηπείρου δεσμεύθηκαν πόροι ύψους 41 εκατομμυρίου ευρώ περίπου από την κεντρική κυβέρνηση, όπως έχει αναφέρει ξανά ο κ. Καχρημάνης. Η αποτύπωση αυτή τη συνδρομή στι επιχειρήσει τη Ηπείρου δεν μα έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, προσθέτει ωστόσο στην απάντησή του. Τέλος, ο κ. Καχρημάνης αναφέρεται και στι προσκλήσει που έχει εκδώσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου για την ενίσχυση τη απασχόληση και των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, τις δικές του δυνάμεις για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μετρά ο Δήμος Ιαννητών, που λόγω του νομικού πλαισίου δεν έχει και πολλές δυνατότητες πέρα από το κομμάτι που αφορά τις ελαφρύνσεις και απαλλαγές σε σχέση με ανταποδοτικά τέλη και τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται κυρίως της εστίασης. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάβας είχε επαφές με το Επιμελητήριο και με τον Σύλλογο Παμβώτης του κλάδου της εστίασης και ετοιμάζει μια δεύτερη δέσμη μέτρων για την ενίσχυσή τους. Τα μέτρα που μπορεί να εισηγηθεί η Αντιδημαρχία Οικονομικών έχουν ένα οικονομικό αποτύπωμα. Θα είναι μια συνέχεια μέτρων αυτών που ανακοινώθηκαν πέρσι τον Απρίλιο και αποτελούσε την πρώτη δέσμη μέτρων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Έχει γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου, τον κύριο Δημητρίου. Έχει γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εταιριών Επιχειρήσεων Εστίασης, τον κύριο Τάτσι. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν μια πρόσθετη δέσμη παροχών και απαλλαγών στη συγκατεύθυνση ανταποδοτικών τελών και τραπεζοκαθισμάτων, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουμε για τη νέα χρονιά που θα μπορούμε να συμψηφίσουμε και κομμάτι του 2020, σχεδιάζουμε να υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση στα τέλη με κατηγοριοποίηση ειδικών ομάδων, αλλά ταυτόχρονα να μπούμε και σε μια ενδεχόμενη ανασχεδιασμό των οδών και με βάση την εμπορικότητα και την οικονομική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, ώστε να πάμε σε περισσότερες ζώνες τελών τραπεζοκαθισμάτων. Μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις εστίασης, γιατί υπάρχουν Μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Καταρχήν, θέλω να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κανένας άλλος Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε μέτρα πέρα από αυτά που υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο. Ένα αυτό. Υπάρχει πολιτική βούληση να βοηθήσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Σε ποιες επιχειρήσεις? Σε επιχειρήσεις που έχει καθοριστεί ρητά από το Υπουργείο Οικονομικών η κάθε δραστηριότητά τους, ότι η εμπίπτυση της κατηγορίας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί άμεσα ή έμεσα από την πανδημία COVID-19. Υπάρχουν αιτήματα και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αλλά και ομάδων πολιτών και ομάδων επαγγελματιών, που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν οριζόντια μέτρα και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεις και για τους πολίτες και όχι μόνο για τον επιχειρηματία. Όμως το θεσμικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Ήδη ο Δήμος μας υστερεί σε σχέση με τα έσοδα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες κατά πολύ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και γι' αυτό είπα θα δούμε και την πολιτική μας το 2021, γιατί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχουμε από την πολιτεία το έχουμε εξαντλήσει. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μέτρα ελάφρυνσης, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και η κατεύθυνση εκεί είναι ανταποδοτικά και τραπεζοκαθίσματα. Δεν υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης ή στήριξης των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς.
Σίγουρα λοιπόν ο επιχειρηματικός κόσμος χρήζει ρευστότητας προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, καθώς το lockdown της περασμένης άνοιξης δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Το καλοκαίρι δεν κύλησε όπως αναμενότανε και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη συζήτηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας, τον κύριο Αλέξανδρο Πάσχο. Κύριε Πάσχο, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα από τη Θεσπρωτεία. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα συνηγορήσετε σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι χρειάζεται μια ένεση ρευστότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, σε ολόκληρη την χώρα, γιατί μετράτε πληγές από την πανδημία, όχι υγειονομικές, αλλά οικονομικές. Όχι μόνο θα συνηγορήσω, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό, να υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά. Να υπάρχει μια ένεση, ένα εμβόλιο από το πόδι του κορονοϊού στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε όπως και παλαιότερα. Πώς είναι η κατάσταση στη δική σας την περιοχή, κύριε Πάσχο? Εντάξει, το έτος το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είχε μια σχετική κίνηση. Νομίζω τον Αύγουστο ήταν... Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την σύνδεση. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. Ωραία, πάμε να βρούμε πάλι τον κύριο Πάσχο. Ωραία, σας ακούμε. Λέω, ναι, το καλοκαίρι ήταν μια καλή περίοδο. Τον Αύγουστο βασικά, όχι όλο το καλοκαίρι. Ήταν μια καλή περίοδος, αλλά νομίζω δεν είναι ικανή η κίνηση αυτή για να μπορέσουν οι επαγγελματίες γενικότερα της περιοχής να ανταπεξέλθουν το χειμώνα. Θα δούμε, ήδη έχουμε Σεπτέμβριο και έχει διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η κίνηση έχει περιοριστεί αφάνταστα, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο και όταν θα έρθουν και τα ραβασάκια και οι λογαριασμοί. Μια περιοχή που είναι ως επιτοπλίστων τουριστική, με επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, που υπό άλλες συνθήκες θα ήμασταν προς το τέλος μιας καλής χρονιάς τουριστικά, όπως διαφαινόταν στις αρχές του έτους, κύριε Πάσχο. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και σίγουρα υπάρχει και μια αγωνία για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και του χρόνου, έτσι, αν θα έχουμε καταφέρει να ξεμπερδέψουμε με την πανδημία. Δεν θα είμαστε προς το τέλος, θα είχαμε ακόμη άλλο 1,5 μήνα μέχρι και άλλους 8 μήνα. Τα τελευταία χρόνια η τουριστική περίοδος έχει επιμηκυνθεί πάρα πολύ στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει και εμείς μελητήριο της ενέργειας αυτές, ώστε να βοηθήσουμε προς την επιμήκυνση. Θα είχαμε ακόμα τουλάχιστον άλλο 1,5 μήνα. Για φέτος, τα μηνύματα τα οποία είχαμε από το χειμώνα, με τις κρατήσεις τις οποίες είχαμε και με τα τουριστικά γραφεία, με βαλκανικές χώρες, με ευρωπαϊκές χώρες κτλ., θα ήταν, εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών. Δυστυχώς τη χάσαμε. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί να ξέρετε και κάτι, ότι περιμένουμε το Μάιο και με μεγάλο γεγονός για τον ομό της Πρωτείας. Είναι η πανευρωπαϊκή συνάντηση της Harley Davidson. Για 10 μέρες θα έχουμε γύρω στις 6,5 με 7.000 άτομα στην περιοχή μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι για μας, εάν δεν γίνει, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Κύριε Πάσχο, επειδή νωρίτερα είπατε για την ανάγκη ενός εμβολίου οικονομικού ουσιαστικά στον επιχειρηματικό κόσμο, τα όσα εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, πώς θα τα χαρακτηρίζατε? Ασπιρίνη? Σε ένα βαριά πάσχοντα? Ακούστε να σας πω, επειδή τα τελευταία χρόνια άλλα εξαγγέλουμε και άλλα κάνουμε και από τις εξαγγελίες μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, δηλαδή στην πραγματοποίηση των εξαγγελιών, απέχουμε πάρα πολύ. Άσε να τα δούμε στην πράξη και μετά τα λέμε. Εμείς είμαστε άτομα της αγοράς, είμαστε πρακτικά άτομα, είμαστε άτομα τα οποία κινούμαστε μέσα στην αγορά κάθε μέρα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη αυτά και όχι στη θεωρία. Λοιπόν, κύριε Πάσχο, εσείς κάνατε μία ακόμη παρέμβαση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το τελωνείο Μαυροματιού, το οποίο εξακολουθεί εδώ και ένα μήνα και ίσως και παραπάνω από ένα μήνα να είναι κλειστό, ακριβώς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί. Έξι μήνες έχει κλειστό. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτόματα μεγάλα προβλήματα και στην οικονομία, αλλά και σε εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να έρθει προς την περιοχή για να δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά σε αγροτικές εκτάσεις.
Εμείς τουλάχιστον, κύριε μου, με το νότιο τμήμα της Αλβανίας από Αγίου 40 και κάτω, που είναι μια μεγάλη περιοχή με μεγάλο πληθυσμό, είχαμε πολύ καλές σχέσεις και εμπορικές σχέσεις. Και εμείς από εδώ στην Αλβανία και οι Αλβανοί, τέλος πάντων, βορειοπηρώτες στην περιοχή τη δικιά μας. Η ζημιά την οποία έχουν πάθει με το κλείσιμο του Ιωνίου είναι οικονομική, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και δεν βλέπω τον λόγο για ποιο λόγο να παραμένει κλειστό. Εμείς δεν λέμε να ανοίξει. Να ανοίξει, να μπαίνουν ελεύθερα ο κόσμος όποτε θέλουν, όπως θέλουν, να υπάρχει. Να υπάρχει κλιμάκιο, να υπάρχουν οι έλεγχοι, να υπάρχουν τα τεστ, να υπάρχει κάτι. Αλλά μη μας αποκλείεται, μας έχουν αποκλείσει και μας έχουν καταστρέψει επιχειρήσεις πάνω από αυτό το κλείσιμο του Τελωνίου. Τώρα για το δεύτερο κομμάτι, για το εργατικό δυναμικό, ο Σουνούβο αρχές μέσα Οκτωβρίου, ο κάμπος, ξέρετε, μάλλον η περιοχή μας είναι τρεις οι πυλώνες της ανάπτυξης, είναι της οικονομίας, είναι οι θεοκαλλιέργειες, τουρισμός και τα μανταρίνια, τα σπιρεδί. Θα χρειαστούμε εργατικό δυναμικό για να γίνει συγκομιδή, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να τα μαζέψουν. Είναι 60-70.000 τόνοι μανταρίνια, δεν μαζεύονται με αυτούς που υπάρχουν εδώ. Τα τελευταία χρόνια ξέρετε πολύ καλά ότι πάνω από 1.500 άτομα ερχόταν από το νότιο τμήμα της Αλβανίας αυθημερών και γυρνάγανε πάλι στα σπίτια τους για να πάρουν το μονοκάμιο και να γίνει συγκομιδή. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω να γίνει. Και αυτό που άκουσα ότι θα περνάνε μέσω Κακαβιάς, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος μένει στην Κονίσπολη ή στο Μουρσί ή στα διπλανά χωριά, γιατί από την περιοχή της Λιβαδιάς τέλος πάντων, την επαρχία Λιβαδιάς, να πάει στην Κακαβιά και να έρθει στην Οικουμένη, στον κάμπο του Κεστρής Ραΐου και Σαγιάδος, να δουλέψει και να ξανακάνει το αντίστοιχο δρομολόγιο την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο πρακτικά ουσιαστικά να γίνει. Πρακτικά είναι αδύνατο. Εμείς αυτό που ζητάμε, να ανοίξει το Τελωνείο, να γίνουν οι έλεγχοι, δεν το συζητάμε καθόλου, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς η ασφάλεια της υγείας μας, των παιδιών μας, των οικογένειών μας, αλλά θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή. Είμαστε 6 μήνες, είναι κλειστό 6 μήνες. Να ξέρετε κάτι, και άτομα τα οποία εργάζονται, μπορεί οι πυρώτες, οι οποίοι είναι στην περιοχή μας, οι οποίοι έχουν κάποιες περιουσίες μέσα και θα έπρεπε να πάνε να τις καλλιεργήσουν. Mm-hmm. Έχουν μανταρίνια, έχουν ιστορίες, έχουν 1.200. Λοιπόν, δεν μπορούν να πάνε, γιατί αν θα πάνε θα τους κρατήσουν 15 μέρες καραντίνα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχετε απευθυνθεί προς το κεντρικό κράτος, προς τα αρμόδια υπουργεία, κύριε Πάσχο, αναφορικά, έχετε λάβει κάποια απάντηση ως προς αυτό, γιατί για το Μαυρομάτι και άλλοι φορείς της Θεσπρωτείας είχαν απευθυνθεί. Δυστυχώς καμία, και νομίζω ότι είναι το μοναδικό Τελωνείο το οποίο παραμένει κλειστό. Να ξέρετε κάτι, ότι διακινούνται 400.000 κόσμος από το Τελωνείο Μαυρομάτιο κάθε χρόνο που πάνε μέσα έξω, σε σύνολο 700. Δηλαδή 400 που πάνε και 700-800.000 κόσμος. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Δυστυχώς δεν πήραμε, εγώ είναι η δεύτερη φορά που κάνω έγγραφο. Δυστυχώς δεν πήραμε ούτε μία απάντηση. Μας απαξιώνουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και σίγουρα θα προκύψει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις καλλιέργειες που αναφερθήκατε και νωρίτερα, θα προκύψει και θέμα αυτούς τους ανθρώπους το πώς θα μπορέσουν ουσιαστικά να κάνουν τη συγκομιδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, κύριε. Θα έχουν σοβαρό το πρόβλημα. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια που και η παραγωγή αυξήθηκε και είναι πάρα πολύ μεγάλη, το 80-90% των εργατών ήταν από το νότιο τμήμα της Αλβανίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν. Πώς θα γίνει η συγκομιδή, θα μείνουν τα μανταρίνια, θα μείνουν στα δέντρα. Έχετε απευθυνθεί και προς άλλους φορείς της περιοχής, ώστε μαζί όλοι να απευθυνθείτε προς το κεντρικό κράτος, προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προς τα αρμόδια Υπουργεία, για την εξέβρεση μιας λύσης? Εμείς ως επιμελητήριο κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τις επιχειρήσεις της δικής μας. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα οι υπόλοιποι δήμοι, περιφέρειες κτλ. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν ως αρμόδια όργανα που είναι εκλεγμένοι. Ο καθένας από την πλευρά του νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσει, να δει το πρόβλημα και να ενεργήσει. Γιατί αν πάμε, κύριε Πάσχο, σε μία παράταση όπως πήγαμε μέχρι τώρα, μέχρι τέλος του μήνα των μέτρων που ισχύουν με την γειτονική Αλβανία, με δεδομένο ότι αυξάνονται και τα κρούσματα, ίσως έχουμε και μία περαιτέρω παράταση αυτών των απαγορεύσεων και των μέτρων ουσιαστικά. Έτσι, πόσες παράτασεις έχουν πάρει από το Μάιο, κάθε 15 μέρες παράταση, δεν λέμε όχι. Εμείς δεν είπαμε να ανοίξουμε το Τελωνείο και να μπει οποιοδήποτε στην περιοχή, στην Ελλάδα.
όπως στις εγκλημάκες, στην Κρυσταλλοπηγή, στην Κακάβια, στα αεροδρόμια κτλ. Στο λιμάνι Οικουμενίτσας, αυτή τη στιγμή θα μπορούν να πάρουν κάποιους από το λιμάνι, γιατί η κίνηση έχει περιοριστεί πάρα πολύ τώρα το Σεπτέμβριο, έτσι. Δεν είναι σε Αύγουστος ή Ιούλιος που είχε κίνηση και χρειαζόταν πραγματικά το προσωπικό αυτού του ΕΟΔΗ, τέλος πάντων, να κάνει τα τεστ. Να κάποιους από αυτούς να τους στήσουν στο Παυρομάτι και να κάνουν τα ανάλογα τεστ. Δεν λέμε να μπουν ανεξέλεκτα. Προς Θεού. Είναι αυτό που συζητάγαμε και εδώ και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, κύριε Πάσχο, το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την Κακαβιά που δεν είχε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ότι υποτίθεται ότι είχαν έρθει αυτοκίνητα, κλιμάκια, είχε προσληφθεί κόσμος για αυτή τη δουλειά από πλευράς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνταν εκεί που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Και όπως λέτε και εσείς, θα μπορούσαν από τα ήδη κλιμάκια που υπάρχουν στην περιοχή της Ασπροθίας κάποια να αξιοποιηθούν στο Μαυρομάτι. Αυτά που λέμε από την εξεγγελίες μέχρι την υλοποίηση απέχουν πάρα πολύ. Το λέγαμε και προηγουμένως. Ακούμε πολλά, αλλά πόσα γίνονται στην πραγματικότητα. Μπορείτε να μας πείτε. Εκεί το θέμα. Σας είπα, το Τελωνείο, αυτό το λιμάνι αυτή τη στιγμή υπάρχει κλιμάκια που κάνουν τα τεστ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόση στα κλιμάκια αυτά, γιατί η κίνηση είναι μειωμένη. Πάρα πολύ μειωμένη. Θα μπορούσε κάποιοι από αυτούς να πάνε και δεν λέμε να 24ωρο, ας κάνουν κάποιες βάρδιες, πρωί, βράδυ, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κάποια ωράρια. Δεν λέμε να καθίσουν 24ωρο, ας το κλείσουν να είναι ανοιχτό τουλάχιστον για 10-12 ώρες την ημέρα. Δεν λέμε για να κάθισε 24ωρο ανοιχτό το Τελωνείο. Προς Θεού, να βοηθούν πολύ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέτε, κάποιες ώρες την ημέρα, όταν δηλαδή χρειάζεται και αυτός ο κόσμος να μετακινείται από τη μία προς την άλλη πλευρά, να λειτουργεί και στη συνέχεια ας κλείνει όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Πολλές επιχειρήσεις στο νομό μας υπάρχει μεγάλη ζημιά, οικονομική ζημιά από τη μία έλευση των αλβανών στην περιοχή μας. Μεγάλη ζημιά. Σας το λέω πραγματικά, μεγάλη ζημιά. Εγώ τα ακούω κάθε μέρα, ακούω τους προβληματισμούς, ακούω τα παράπονά τους, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κύριε Πάσχο, μπορεί να σηκώσει ένα δεύτερο lockdown η οικονομία, η τοπική οικονομία στην Δεσπρωτεία, αλλά συνολικότερα η οικονομία της χώρας μας, επειδή είναι ένα σενάριο που παραμένει στο τραπέζι, κυρίως γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια εξάπλωση ραγδαία του ιού. Αν είναι ένα γενικό lockdown, θα είναι και τα φόρπλακα των επιχειρήσεων. Θα είναι και τα φόρπλακα των επιχειρήσεων. Περάσαμε τα μνημόνια. Νομίζω τα μνημόνια ήταν light μπροστά σε αυτό που έγινε τον τελευταίο χρόνο. Και μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται 39 χρόνια. Έτσι, δεν είμαι χθεσινός. Έχω 39 χρόνια την επιχείρησή μου. Καταλαβαίνετε ότι περάσαν και δύσκολα και εύκολα. Αυτό που έγινε την τελευταία χρονιά, το 2020, εύχομαι να μην το ξαναζήσει κανένας. Καμία επιχείρηση. Να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν όλοι πάρουμε τα μέτρα μας, αν όλοι έτσι φανούμε λίγο συνεπείς σε αυτά που θα πρέπει να τηρούμε, νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Αρκεί να ακολουθούμε όλοι τα μέτρα. Είναι έτσι πειθαρχημένη η Θεσπρωτή. Νομίζω ότι στη Θεσπρωτεία, καταρχάς έχουμε τα ελάχιστα κρούσματα, δεν υπήρχαν κρούσματα σχεδόν καθόλου. Και τι είχαμε το λιμάνι, και τι. Εντάξει, πέρασε αυτό ο λαό που πέρασε, αυτό ο κόσμο που πέρασε, που θα μπορούσε να υπάρχουν κρούσματα κτλ. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχαν κρούσματα. Αυτά που ήταν στην παραμυθιά ελαχιστοποιήθηκαν, ήταν σε περιορισμένο αριθμό και νομίζω σε δύο οικογένειες και το ξεπεράστηκε πολύ εύκολα. Θεωρώ ότι όλοι οι επαγγελματίες, ειδικά στον τουριστικό κλάδο αλλά και τα εμπορικά καταστήματα, τηρούμε θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες τους οποίους μας έχουν πει. Μάσκες και τα λοιπά, όλα τα πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πάσχο, για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να ευχηθώ τα πράγματα να κυλήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σίγουρα, γρήγορα, να μπορέσετε να εισακουστείτε ως προς το αίτημά σας για το Τελωνείο του Μαυρομάτιου, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είτε της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, γιατί βασίζεστε στους γείτονες, είτε της κάλυψης αυτών των αναγκών που υπάρχουν σε εργατικό δυναμικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, μετά την Ήριδα, ένα ακόμη πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην διαχείριση των ηλεκτρονικών συμβάσεων για έργα και προμήθειες, εγκαθιστά ο Δήμος Ιωαννιτών, κάνοντας ένα ακόμη ψηφιακό βήμα. Το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα τυποποίησης της διαδικασίας με βάση το νομικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την νομιμότητα αλλά και την αποφυγή λαθών, με τους αντιδημάρχους Γιάννη Λυκογιώργο και Φώτη Βάβα, που βρέθηκαν στην εκδήλωση εκπαίδευση του προσωπικού, να ευχαριστούν τους εργαζόμενους για την συμβολή τους. Ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο lockdown θα μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος Ιωαννιτών με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς να υπάρχει καμία διακοπή στις υπηρεσίες του μετά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Ήριδα αλλά και του νέου προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης συμβάσεων που θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων αποτέλεσε το αντικείμενο εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Δήμου στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Ο αντιδήμαρχος έξυπνης πόλης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Γιάννης Λυκογιώργος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που έχει η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και σημείωσε πως με αφορμή και τον κορονοϊό η αντιδημαρχία στρέφεται περισσότερο στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μετατοπίσαμε την στόχευσή μας προς το κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως γνωρίζετε, ήδη εδώ και μερικές μέρες ο Δήμος Ιωαννιτών καταργεί πλέον το χαρτί με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΣΥΡΙΔΑ, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά. Το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι υπάλληλοι στο Δήμο και βλέπουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν και εμείς δεν περιμέναμε τόσο καλά. Βλέπουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν για έναν σχεδιασμό πολλών διαδικασιών, οι οποίες μπορεί να ήταν πολύπλοκες για διάφορους λόγους. Έτσι δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι αυτό, αλλά κοιτάμε μέσα στους επόμενους μήνες στοχευμένα να αλλάξουν οι διαδικασίες. Το καινούργιο αυτό σύστημα της εταιρείας Public Pro, το οποίο ενσωματώνει ο Δήμος, θα κάνει ηλεκτρονική διαχείριση των συμβάσεων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πλέον κεντρικός έλεγχος, διασφάλιση του φορέα για αποφυγή λαθών, έγκυρη και έγκαιρη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις για όλων των ειδών των συμβάσεων, υπηρεσίες, προμήθειες, τα έργα, τεχνικά έργα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι θεωρούμε ότι μαζί με την προσθήκη του νέου αυτού συστήματος και με την Ήριδα, ο Δήμος Ιωαννιτών από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορεί ακόμα και στο απευθέως σενάριο ενός καινούριου lockdown ή οτιδήποτε άλλο πραγματικά να λειτουργεί άριστα, βέλτιστα, απομακρυσμένα, χωρίς καμία διακοπή στις υπηρεσίες του. Παράλληλα, η Αντιδημαρχία προχωρά στην επέκταση του δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών για μεγαλύτερη κάλυψη με ασύρματο ίντερνετ, καθώς και στην ανακατασκευή της ιστοσελίδας μεταξύ άλλων. Ανερχόμαστε με το κομμάτι της επέκτασης του δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών με την αξιοποίηση του Wi-Fi for EU, που ήταν ένα πρόγραμμα που ενέταξε ένα κουπόνι που πήρε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με επέκταση του ασύρματου δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών σε κεντρικά σημεία και της πόλης και περιφερειακά, τα οποία θα μας δώσουν έτσι μια μεγαλύτερη κάλυψη. Ακολουθεί λοιπόν, και αυτό θα είναι το σημείο κλειδί που πιστεύω θα ενοποιήσει πάρα πολλά σημεία, ακολουθεί η ανακατασκευή της σελίδας του Δήμου Ιωαννιτών. Υπάρχει ο χρονικός ορίζοντας που έχουμε θέσει αρχές του νέου έτους, ίσως κάπου προς το Φλεβάρι, όπου η στόχευση είναι η ιστοσελίδα να λειτουργήσει πλέον σαν ψηφιακός κόμβος παροχής υπηρεσιών. Πέραν όλων των υπολείπων θα δοθεί πλέον βαρύτητα να αξιοποιηθούν δυνατότητες που υπάρχουν ήδη και εφαρμόζονται και σε άλλους δήμους, κεφαλαιοποιώντας πάνω στην Ήριδα και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες τις οποίες έχουμε κάνει, να μπορέσει η ιστοσελίδα να αποτελέσει το σημείο, το contact point μεταξύ του Δημότη και του Δήμου, αποφεύγοντας έτσι και με την ευκαιρία της πανδημίας, αλλά και μελλοντικά να το διατηρήσουμε, μειώνοντας το ελάχιστο την αλληλεπίδραση που θα χρειάζεται με φυσική παρουσία του Δημότη στο Δήμο. Έτσι, αυτή είναι οι άμεσες επόμενες ενέργειες. Στόχος με την ενσωμάτωση τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων είναι ο Δήμος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει και η πανδημία του κορονοϊού, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάβας. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους εργαζόμενους του Δήμου που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλη η διαδικασία θα γίνεται αυτοματοποιημένα. Η νομοθεσία υπάρχει. Απλά αυτή σήμερα ο Δήμος δεν υποστηρίζει όλα τα στάδια με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο από την
μελέτη ενός αιτήματος προμήθειας ή έργου έως τη σύμβαση και την παρακολούθησή της. Τώρα όλα αυτά τα στάδια που προβλέπονται από την νομοθεσία, από το πρώτο βήμα, από την αρμόδια, από τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέχρι και τη σύμβαση και την παρακολούθηση υλοποίησής της και όσον αφορά το φυσικό της αντικείμενο και όσον αφορά το οικονομικό της αντικείμενο, θα παρακολουθούνται μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες με τα στάνταρ που έχει συγκεκριμένη εφαρμογή διασφαλίζει όλη την τήρηση της διαδικασίας από το πρώτο βήμα μέχρι την ολοκλήρωσή της. Θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία όλες οι διευθύνσεις του Δήμου και θα υπάρχει μια πλήρη συνεργασία και μια πλήρη παρακολούθηση σε κάθε βήμα της δημόσιας σύμβασης. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της ολοκλήρωσης εσωτερικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου, αλλά και της διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα των δημόσιων συμβάσεων, όπως είναι το ΚΙΜΔΙΣ και το ΕΣΥΔΙΣ, όπου πλέον ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε υπάλληλος θα καταχωρίζει μία φορά το αίτημά του, τη σύμβαση, και αυτόματα θα ανεβαίνουν σε αντίστοιχα πλατφόρμες που υπάρχουν στην δημόσια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος από τη στιγμή που θα έχουμε την έγκριση της μελέτης μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης και την παρακολούθησή της. Τέλος, στις λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Public Pro, Νικόλαος Μανούσης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι το ότι είναι δικτυακό, προσφέρει τη δυνατότητα στους διάφορους χρήστες από διάφορα σημεία να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ίδιο. Έχει προτυποποιήσει τις διαδικασίες με βάση την νομοθεσία, ενσωματωμένη νομοθεσία, και μας βγάζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η δαπάνη η οποία θα διενεργηθεί δημόσια σύμβαση θα είναι νόμιμη και κανονική. Κάνει ελέγχους σε διάφορα σημεία έτσι ώστε να διασφαλίσει τους χρήστες ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος στη διαδικασία, γιατί τυχόν λάση διαδικασία οδηγούν σε ακυρότητα συμβάσεων, δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο της υπηρεσίας και αργεί πάρα πολύ η υλοποίηση των συμβάσεων. Τάγει κάποια πράγματα, κάποιες πρόνοιες του νόμου, όπως ψηφιακός φάκελος, άρα μέσω αυτού τηρούνται και κάποια πράγματα που έπρεπε σύμφωνα με την νομοθεσία να τηρεί κάθε δημόσιας φορέας, και συνέχεια μπορούμε να φτάσουμε και στην εκτέλεση της σύμβασης ως προς το φυσικό, οικονομικό και φυσικό αντικείμενο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, πέραν από το εργαλείο των χρηστών, είναι και ένα διοικητικό εργαλείο μέσω το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει κάποια συμπεράσματα ο Δήμος και να προγραμματίσει πολύ καλύτερα τις ενέργειες και τη συνέχεια τα επόμενα το οποίο έχει να κάνει. Θέτει αρκετές δικλείδες ασφαλείας και ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπως είμαστε τώρα, με το οποίο τίθεται πάρα πολύ στη δημόσια διοίκηση το θέμα του εσωτερικού ελέγχου και των δικλειδών ασφαλειών, των οποίων πρέπει να μπαίνουν. Είναι ένα σύστημα τις οποίες τις θέτει, και παράδειγμα αυτού νου είναι ότι ο ελεγκτής των δημοσίων δαπανών του Δημοσίου, που είναι το ελεγκτικό συνέδριο, εγκαθιστά και αυτό το σύστημα στο κομμάτι του εσωτερικού του ελέγχου για να μπορεί να υποβοηθάται σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, φορείς οι οποίοι αρχίζουν να το εφαρμόζουν, αποκτούν και αυτοί και μια αξιοπιστία, αλλά μπαίνουν, οργανώνουν και πολύ καλύτερα το Δήμο τους. Και θεωρούμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα με βάση την πολιτική του Δήμου Ιαννητών προς την επόμενη φάση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη βοήθεια των υπηρεσιών του. Η καρδιά του 14ου γύρου της Λίμνης θα χτυπήσει αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη των Ιαννίνων, έστω και διαφορετικά, αφού η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί με δύο μόλις διαδρομές και με εξαιρετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων και των συνθήκων που επιβάλλει η πανδημία. Έστω και έτσι όμως, ο φετινός γύρος της Λίμνης θα αποτελέσει τον πιλότο για την επανέναρξη του δρομικού κινήματος σε ιδιαίτερες συνθήκες, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την διεξαγωγή ενός ασφαλούς αγώνα. Εντελώς διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει εδώ και 13 χρόνια θα είναι η φετινή διοργάνωση του Ioanna Lake Run το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Αφού η εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα μας αλλά και τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να τηρηθούν δεν επιτρέπουν φέτος την μαζικότητα των προηγουμένων ετών. Έστω όμως και υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, το φετινό Ioanna Lake Run φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιλότο για την επανέναρξη του δρομικού αθλητισμού.
Αυτό τόνισε ο διευθυντής του Ιωάννα Λέικραν, Ηλίας Πυριούνης, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές που εγγυώνται την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, δρομέων και εθελοντών. Μάλιστα, η virtual version του Ιωάννα Λέικραν θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους δεν κατάφεραν να έχουν φυσική παρουσία να τρέξουν εικονικά στις διαδρομές του αγώνα, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη και της Πανυπηρετικής Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη. Ο αγώνας όμως θα είναι διαφορετικός. Δεν θα κάνουμε νέο ρεκόρ συμμετοχών. Δεν θα έχει τον φεστιβαλικό χαρακτήρα των προηγούμενων ετών. Δεν θα έχει τη λάμψη που σίγουρα όλοι θα θέλαμε. Εγγυόμαστε όμως ότι ο αγώνας αυτός θα είναι ο ασφαλέστερος για όλους τους συμμετέχοντες δρομείς και εθελοντές, γιατί αυτό είναι το μοναδικό ζητούμενο της μέρας μας. Το Ιωάννα Λέικραν δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση του γύρου Λίμνης των 30 χιλιόμετρων το μεσημέρι της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου. Από την επόμενη μέρα και για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων θα εξελίσσεται μια virtual version του Ιωάννα Λέικραν που θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους δεν κατάφεραν να έχουν φυσική παρουσία να τρέξουν εικονικά στις διαδρομές των αγώνων 5, 10 και 30 χιλιόμετρων. Ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής τους θα ενισχύσουν το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη. Το Ιωάννα Λέικραν είναι ο πρώτος ουσιαστικά μαζικός αγώνας δρόμου που γίνεται την περίοδο της πανδημίας. Και σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, βάλαμε ως στόχο ο αγώνας των Ιαννίνων να αποτελέσει πιλότο για την πραγματική επανέναρξη του δρομικού αθλητισμού. Το τολμάμε γιατί έχουμε μια εμπειρία 14 ετών με απόλυτα επιτυχημένες κατά κοινή ομολογία διοργανώσεις. Αυτό το επιβεβαιώνει άλλωστε και η επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα που έκανε πέρυσι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Εξασφαλίσαμε τη στήριξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, με τη βοήθεια της οποίας καταρτήσαμε και θα εφαρμόσουμε ένα άρτιο υγειονομικό πρωτόκολλο. Έχουμε την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Ιαννητών, της Περιφέρειας Επίρου, του Ερυθρού Σταυρού, του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, αλλά και των 250 ετοιμοπόλεμων εθελοντών. Αρρωγή όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου, συνδιοργανωτές του 14ου γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, αλλά και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Βασίλη Γοργόλη, να τονίζουν πως η φετινή διοργάνωση, υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, έρχεται να υπενθυμίσει ότι θα πρέπει και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε ως έναν βαθμό κανονικά τη ζωή μας. Είμαστε αναγκασμένοι οι αγώνες αυτοί να γίνουν με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, να μπορούμε να συνεχίζουμε με μια νέα κανονικότητα τη ζωή μας. Και ο αγώνας αυτός υπενθυμίζει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες πιεστικές συνθήκες, εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να συνεχίσουμε έως ένα βαθμό κανονικά τη ζωή μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Πιστεύω ότι του χρόνου πραγματικά θα είναι η διοργάνωση του 2021 σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο. Εγώ οφείλω να υπογραμμίσω ότι ως Δημοτική Αρχή είχαμε άψογη συνεργασία με τους οργανωτές, τον κ. Πηγιούν, την κ. Δρύμτσα, αλλά και όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, και θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες το καλύτερο που μπορούμε, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, τις πιο ασφαλείς συνθήκες, και όλοι όσοι βρίσκονται στην πόλη μας να απολαύσουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες γινόταν στην περιοχή μας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να ξαναξεκινήσουν, και μπορώ να πω ότι το Ιωάννα Λέικραν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Είναι μάλιστα μια αθλητική εκδήλωση η οποία συνδυάζει αθλητικό χαρακτήρα αλλά και πολιτιστικό. Γιατί γίνεται γύρω από την Λίμνη. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η διοργανώτερη αρχή έχει δείξει ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει δώσει πάρα πολύ σημασία στο κομμάτι αυτό, και εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή, στηρίζουμε την αθλητική εκδήλωση και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να μείνει από το φετινό Lake Run. Αυτό θέλουμε να μείνει ως αποτύπωμα. Είναι θεσμοί οι οποίοι διαχρονικά υπήρχαν στην Ήπειρο, διαχρονικά βοηθούσαν πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και πιστεύω ότι όλοι πρέπει από εδώ και πέρα να βάλουμε μπροστά, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να ξαναξεκινήσουν όλες αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της φετινής διοργάνωσης δεν έλειψαν οι αμφιταλαντεύσεις αλλά και ο προβληματισμός. Ωστόσο, η απόφαση ήταν μονόδρομος, όπως τόνισε η πρόεδρος του ΑΟΠ Ποσειδών Ιαννίνων Αγνή Δρυμτιά, ευχαριστώντας την περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ιωαννιτών για την στήριξη. Δεν σας κρύβω ότι ο προβληματισμός ήταν μεγάλος. Η αλλαγή των πρωτοκόλλων και η αυστηροποίησή τους πολλές φορές μας έφεραν μπροστά στο δίλημα τι κάνουμε τώρα. Όμως η απόφαση ήταν μονόδρομος. Ήταν μονόδρομος γιατί οφείλουμε να βάλουμε τη ζωή μας σε καινούργιες βάσεις. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε, να συνεχίσουμε την κανονικότητα αυτή που ένας ιός μας αναστάτωσε και μας αφαίρεσε πολλά πράγματα από τα οποία γνωρίζαμε και τα οποία ήταν συνήθειές μας. Το μεγάλο μας λοιπόν στοίχημα είναι αυτό. Να γίνει ο αγώνας, να γίνει όμως με όλες τις προδιαγραφές που θα εξασφαλίσουν την ομαλότητα, την κανονικότητα και πάνω απ' όλα την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και όσων των συμμετεχόντων δρομέων, αλλά και των πολλών εθελοντών του Ποσειδώνα και όλης της πόλης που θα βρεθούν στο δρόμο. Τήρηση λοιπόν, αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και την Περιφέρεια που ήταν στο πλευρό μας σε αυτό το μεγάλο στοίχημα, στο μεγάλο στοίχημα του Ποσειδώνα, της λίμνης, των διοργανωτών αλλά και της πόλης ολόκληρης. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι όταν τα πράγματα τηρούνται, όταν τα πρωτόκολλα τηρούνται, δεν έχει κανένας να φοβηθεί τίποτα. Θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω και θα την πάρουμε με όποιους όρους μας βάζει η πολιτεία και μας βάζει αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα που ζούμε, αλλά θα την πάρουμε πίσω. Σημειώνεται πως η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη θα δώσει και φέτος το παρόν ως υπερήφανος χορηγός στον 14ο γύρο της λίμνης Ιαννίνων, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της Ηπείρου, καθώς αποτελεί μία διοργάνωση που αναδεικνύει τον αθλητισμό, την υγιεινή διατροφή και τη φυσική κατάσταση, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Έναν πλούσιο απολογισμό της πρώτης χρονιάς της διοίκησης και έναν ακόμη πιο πλούσιο προγραμματισμό, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, παρουσίασε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και η Δημοτική Αρχή. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι εκδηλώσεις αγκαλιάστηκαν, ενώ στόχος διοίκησης και Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με ποιότητα και ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα και εξωστρέφεια. Στον απολογισμό του πρώτου έτους θητείας της νέας διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιαννιτών αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών, παρουσίασαν κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ιαννίνων Μωυσής Ελισάφ, η πρόεδρος του Πνευματικού Ελένη Ακονίδου αλλά και ο ειδικός συνεργάτης για θέματα πολιτισμού Χρήστος Παπαδόπουλος. Σκοπός είναι η δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με ποιότητα και ταυτότητα και οι εκδηλώσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρά και τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες λόγω της πανδημίας, αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις. Το Πνευματικό Κέντρο, μέσα από συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, με μορφωτικά ιδρύματα αλλά και πρεσβείες ξένων χωρών, ενδυναμώνει την εξωστρέφεια, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Ενώ παράλληλα εκθέτει και παράγει πολιτιστικό προϊόν, θεμελιώντας μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πόλεων και λαών. Με τις συνεργασίες με τις οποίες έχει πετύχει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με σημαντικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας. Και οφείλω να αναφέρω το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Πανεπιστήμιό μας βέβαια, με μορφωτικά ιδρύματα όπως το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, αλλά και με πολλές πρεσβείες ξένων χωρών, να αναφέρω την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Τσεχία, τη Σλοβακία κτλ. Ενδυναμώνει την εξωστρέφεια της επιχείρησης και επομένως και της πόλης μας, ενώ εκθέτει και παράγει πολιτιστικό προϊόν, θεμελιώνοντας μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πόλεων και λαών, με ταυτόχρονη προβολή της ευρύτερης περιοχής έξω από τα στενά γεωγραφικά της όρια. Στόχος μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι η δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με διάρκεια και ταυτότητα, που βέβαια δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί κάτω από τις δεδομένες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης και βέβαια
διαδικασιών που μπορούν να δημιουργήσουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης μας με το πλούσιο πολιτιστικό της παρελθόν. Ο Γενικός Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός του Πνευματικού μας Κέντρου έχει θέσει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλότητας της καλλιτεχνικής έκφρασης και έχει ήδη δείξει κάτι παραπάνω από σημάδια αυτής της πολιτικής μέσω του προγράμματος την προηγούμενη χρονιά. Αυτός είναι και ο στόχος για τον επόμενο χρόνο, όπου ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση μας δείχνει και τις πολλαπλές διαδρομές που μπορούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Δήμαρχος έκανε εκτενή αναφορά στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, σκοπός των οποίων είναι η εμβάθυνση στη σημασία της Επανάστασης για την πόλη μας και στο ρόλο των Ιαννίνων στην προετοιμασία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην προοπτική της πόλης. Ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να εμβαθύνει στη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για την πόλη μας και στο ρόλο της πόλης μας στην προετοιμασία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ενώ ιδιαίτερη προοπτική θα δοθεί και στη μελλοντική προοπτική της πόλης. Φιλοδοξούμε το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, να γίνει ένα σημείο επαφής μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Το πρόγραμμα για το επόμενο δίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, αλλά και εκδηλώσεις με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, Ελένη Ακονίδου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Βασίλης Πεσινέλλας με τη Μαρία Ευθυμίου, καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το σεμινάριο Ιστορίας με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821, ένα δύσκολο εγχείρημα μιας περίπλοκης κοινωνίας». Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Στρογγυλή Τράπεζα με αφορμή το βιβλίο του Παύλου Κόντου «Τα δύο F της ευτυχίας». Εισαγωγή στα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη με τίτλο «Ευτυχία, ένα φιλοσοφικό πρόβλημα» και ομιλητές του Σελένη Λεοντζίνη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γκόλφο Μαγκίνη, καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου και Κωνσταντίνο Ράντι, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το συγγραφέα του βιβλίου. Τέλος, στο πλαίσιο των συνεργασιών με πρεσβείες και μορφωτικά ιδρύματα ξένων χωρών, το Πνευματικό Κέντρο και η Πρεσβεία της Σλοβακίας θα συνδιοργανώσουν ένα διήμερο εκδηλώσεων στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, το οποίο περιλαμβάνει φεστιβάλ μπύρας, προβολή της ταινίας Εύα Νόβα του Μάρκο Σκόπ και έκθεση Ταπισερή. Πρόκειται, ως είναι γνωστό, για μία ακόμη μεταβατική περίοδο για όλους τους πολίτες, όπου οι εξελίξεις τρέχουν και η καθημερινότητα είναι, η κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν και το Πνευματικό Κέντρο καλείται να διοργανώσει πολλαπλές εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, τη στιγμή που η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται. Έτσι, η διοίκηση της επιχείρησης θα ήθελε για το λόγο αυτό να ενημερώσει τους πολίτες ότι σε όλες τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου ακολουθούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά κάθε φορά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες, κοινό, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι και συνεργάτες, να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς, ο ειδικός συνεργάτης για θέματα πολιτισμού, Χρήστος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν, το Πνευματικό Κέντρο πέτυχε τον στόχο του, διοργανώνοντας ένα πλήθος εκδηλώσεων που αναγκαλιάστηκαν από το κοινό της πόλης. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και περίεργη χρονιά, αλλά νομίζω ότι το Πνευματικό Κέντρο κατόρθωσε τον αρχικό του στόχο να τον πετύχει 100%. Ένα στόχο ο οποίο ήταν να εκπροσωπηθούν οι περισσότερες των τεχνών, να υπάρξει το τοπικό ταλέντο μέσα και να βρει διόδους έκφρασης μέσα από το Πνευματικό Κέντρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει γνωριμία του κοινού με διαφορετικούς λαούς, διαφορετικούς πολιτισμούς.
στο πλαίσιο του αγώνα αντίστασης αλλά και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα και στην Ήπειρο διοργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο εκδήλωση στον Τζαμί Καλούτσιανής. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί το θέμα του κορονοϊού, τα μνημόνια, η φτώχεια αλλά και η ανεργία. Μνημόνια, κορονοϊός, φτώχεια και ανεργία, το αποκρουστικό πρόσωπο του καπιταλισμού είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνουν το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Τζαμί Καλούτσιανης οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις, αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο και αριστερή παρέμβαση στα Γιάννενα. Ο μιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πάνος Παπανικολάου, ιατρός, νευροχειρούργος, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Περιστερίου, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Στον στόχο της εκδήλωσης και κάλεσμα συμμετοχής απίφθηναν οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων, Χρήστος Πατσούρας και Νίκο Ζήκος. Η κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη, που ήταν βασική πλευρά των νεοφιλελεύθερων δοξασιών, του όλο ιδιωτικά και του όποιος έχει ζει. Λίγο πριν την πανδημία, όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι είχαμε ήδη μπει σε μια νέα φάση όξυνσης της κρίσης. Η πανδημία έδρασε ωστόσο καταλυτικά στην ένταση και έκταση της κρίσης, προσδίδοντάς της ακόμα πιο οξία και καταστροφική μορφή, οδηγώντας άμεσα τη χώρα μας σε ύφεση άνω του 9% του ΑΕΠ και σε εκτείναξη της ανεργίας στο 23%. Το σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Θέτει σε κίνδυνο τη συνθήκη ζωής και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη, αδυνατεί να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση. Βαθίζεται σε μια καθολική κρίση κοινωνική και οικονομική, οικολογική, υγειονομική, ελευθεριών και δημοκρατίας. Στη χώρα μας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις επελάβουν, σπρώχνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην αναστολή των συμβάσεών τους, στη μισή δουλειά και στο μισό μισθό, στα εξοδοτικά ωράρια, πάγιες επιδιώξεις του κεφαλαίου. Το περιβάλλον καταστρέφεται στο όνομα των επενδυτών. Οι ζωές μας επιτηρούνται και ελέγχονται. Οι λαϊκές ελευθερίες καταστέλλονται. Οι δυνάμεις του συστήματος επιδιώκουν να επιβάλλουν μια μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εργασία, στη δημοκρατία, παντού. Σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, η κυβέρνηση, κάθε άλλο, αξιοποίησε το χρόνο που κερδίθηκε με τη χαμηλή μετάδοση της πανδημίας στο πρώτο κύκλο της στην Ελλάδα. Δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και ούτε το ενισχύει μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο έξαρση στην προσεχή περίοδο. Αντίθετα, κόπτεται κυρίως για τα συμφέροντα του τουριστικού κεφαλαίου παρά για την προστασία των ίδιων των εργαζομένων. Το ζήτημα που προκύπτει στη σημερινή εποχή είναι το τι να κάνουμε ώστε να μην πληρώσουν για ακόμα μια φορά την κρίση τα λαϊκά και εργατικά στρώματα. Στα πλαίσια αυτά, η αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο και η αριστερή παρέμβαση στα Γιάννενα καλεί το γιαννιώτικο ηπειρώτικο λαό στην συγκέντρωση εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνουν το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καλούτσιν στο Τζαμί. Με αφορμή την κρίση της επιδημίας του κορονοϊού, ξεδιπλώνεται για μια ακόμη φορά το αποκρουστικό πρόσωπο του καπιταλισμού σε βάρος των εργαζόμενων, των ανέργων και της νεολαίας. Με ξεδιάντροπη υποκρισία και ψευτιά, προσποιούνται ότι παίρνουν μέτρα, δείχνουν με το δάχτυλό τους τους εργαζόμενους για την ατομική τους ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι στηβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι μαθητές στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στις αίθουσες και τα διαλύματα. Οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς εργάζονται χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις αποστάσεις. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς είναι αφημένα όλα στην τύχη τους, χωρίς στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και προφύλαξης. Τα νοσοκομεία έχουν τεράστιες ελλείψεις με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα χρήματα των φορολογουμένων διασπαθίζονται με αφορμή τάχα την κρίση και το επίγον με απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους επιχειρηματίες. Όπως στην κρίση των μνημονίων, την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι με μειώσεις μισθών συντάξεων και χειροτέρευση των συνθήκων εργασίας, έτσι και τώρα η κρίση του κορονοϊού καλούνται να την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, ρισκάροντας την υγεία τους και το λιγοστό εισόδημά τους. Στην πρώτη γραμμή της αντιεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τραπεζιτών και βιομηχάνων μαζί με το φασιστικό μόρφωμα της Ελληνικής Αυγής. Ταυτόχρονα βλέπουν στο όνομα τάχα μιας δημιουργικής αντιπολίτευσης τόσο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ να δρούν στην ουσία συμπληρωματικά σε νομιμοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας ένα κομματικό μέτωπο από τα κόμματα αυτά εξυπηρέτησης των αστικών συμφερόντων και εχθρικό στα εργατικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και η νεολαία δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτό το αστικό μπλοκ της διακυβέρνησης. Χρειάζεται
να οργανώσουμε τον ενωτικό αγώνα αντίστασης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Άλλαξε το σκηνικό του καιρού και στην περιοχή μας. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό. Συνεφιασμένος αναμένεται να είναι ο αυριανός καιρός στην Ήπειρο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μικρή πτώση θα παρουσιάσει και η θερμοκρασία. Στα Ιωάννινα θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσπρωτεία και 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου σε Άρτα και Πρέβεζα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Και να πούμε βέβαια ότι επειδή το κύμα κακοκαιρίας Ιαννός αναμένεται να πλήξει τα Ιόνια νησιά αλλά και κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, χρειάζεται οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ήδη υπάρχουν προειδοποιήσεις και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει αποστελεί ακόμη και μήνυμα από το τριψήφιο νούμερο 112, έτσι ώστε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περάσει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Οπότε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή έτσι τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρα μέχρι να έτσι κοπάσουν ουσιαστικά αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αμέσως μετά η πρώτη για την φετινή τηλεοπτική εκπομπή σεζόν, για την τηλεοπτική σεζόν εκπομπή Think Local με την Γεωργία Χαλάτση να μας ταξιδεύει απόψε στα άστρα με το φορητό πλανητάριο. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.